Τον άνθρωπο, τον σπουδαίο άνθρωπο, τον οραματιστή, τον καραβοκύρη του Σίγμα που έφυγε τόσο νωρίς και τόσο άδικα. Τον Άντου Χατζηκοστή. Πάμε σαν ρεπορτάζ. Ήσυχα και σιγαλά, διψώντας τα φιλιά μας, από τ' άγνωστο γλιστράς μέσα στην αγκαλιά μας. Ήσυχα και σιγαλά μας γέμιζε στο σπίτι, γλύκα του και χρυμπαριού και χάρη του μαγνήτη. Έτσι, ήσυχα και σιγαλά έρχεται στις σκέψεις, στη μνήμη μας, 12 χρόνια τώρα. Πώς να περιγράψει κανείς τον πολυφίλη το γιο του ήλιου? Έρχεται όπως τα αεροφύσιμα του Παλαμά, ατσαλώνει τη θέληση και σιγαλά φεύγει. Ήσυχα και σιγαλά σε χάιδευε ο αέρας, της νυχτός ηλιόφεμβο και ονείρεμα της μέρας. Πολλά μεσολάβησαν από τότε που τόσο αδόκητα το χάσαμε, σαν φύσιμα του ανέμου. Συνετός και τολμηρός ταυτόχρονα, βαθιά επηρεασμένος από τον πατέρα του Κώστα και εμποτισμένος από την καλοσύνη της μητέρας του Τούλας. Ενέπνευσε. Πρόχνουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο στην αναζήτηση του νέου, του πρωτότυπου και του διαφορετικού. Ρισκάρουμε και επενδύουμε, έχοντας ήδη βιώσει τη ρίση ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ορμητικός και γεμάτος όνειρα, επιχείρησε αυτό που κάποιοι θεώρησαν τότε ακατόρθωτο. Η επιτυχία είναι ντροπαλή και δεν θα βγει έξω όσον την κοιτάς επίμονα. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και προσπαθούμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό, έχοντας γνώση ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος μας ανταγωνιστής. Πρωτοπόρησε στο χώρο της τηλεόρασης, της ραδιοφωνίας, των εντύπων και της ψυχαγωγίας. Πρώτοι με τον αδελφό του Νίκο Χατζηκοστή οραματίστηκαν και έκαναν πράξη τη μετάβαση της κυπριακής δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή. Από το 2005 σχεδίαζαν τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης Sigma Live. Να το παρατηρήσω με CNN, BBC σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, τη συνεχή ενημέρωση με εικόνα, με ήχο και με ειδήσεις, με το YouTube και το MySpace σε ό,τι αφορά την δυνατότητα του χρήστη του Κύπριου να μπει πάνω και να έχει μια interactive session και με το portal και με τους υπόλοιπους χρήστες. Ασύλληπτα για τα τότε δεδομένα της Κύπρου. Ο Άντης όμως είχε επίγνωση πώς ξεκίνησε, ποια βαριά παρακαταθήκη κουβαλούσε και πού στόχευε. Η σημερινή, όπως ξέρετε, εκαθιέρωσε την ελευθερία του λόγου στην Κύπρο και τα τελευταία 31 χρόνια, ακούραστα, μέσω σας, δημιουργεί, παρεμβαίνει και συνεχίζει να έχει δυνατόν λόγο στα τεκτενόμενα του τόπου του. Δύσκολα βρίσκει κανείς πλάνα ή ομιλίες του, όμως από εκείνες τις σπάνιες στιγμές που μίλησε μπροστά σε κάμερες, άφησε το στίγμα ενός ανήσυχου πνεύματος, μιας προσωπικότητας που δεν χτίστηκε στο εγώ, αλλά στο εμείς. Όλοι οι αγώνες, όλες οι κατακτήσεις και όλες οι επιτυχίες οφείλονται σε εσάς. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Όλοι εσείς που με τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και το φιλότιμό σας δημιουργήσατε το μεγαλύτερο συγκρότημα μίντια στην Κύπρο. Και γι' αυτό νομίζω ότι είστε όλοι άξιοι θαυμασμού και ευγνωμοσύνης και σας αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Χωρίς φιδό επιδοκίμαζε το προσωπικό του Άντης και ενεθάρρυνε τους συνεργάτες και φίλους του. Όλα αυτά με ασύγκριτο επαγγελματισμό και σπάνια όρεξη. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις περήφανος για κάποια πράγματα τα οποία κάνεις, με τα οποία ασχολείσαι. Ο Άντης αγαπούσε τα παιδιά, την ποίηση, τη μουσική, τα απλά καθημερινά και ήξερε να αναγνωρίζει το ωραίο. Όσο υποκειμενικό και αν είναι το ωραίο, στο τέλος της ημέρας πρέπει να υπακούει σε κάποιους έστω λίγους αντικειμενικούς κανόνες. Δύσκολα μπορεί να σβήσει ο Άντης. Θα μένει πάντα αλυσμόνητο το πλατή του χαμόγελο και η άμετρη καλοσύνη του. Σιγαλά θα έρχεται και θα φεύγει. Και εμείς που με αγάπη τον θυμόμαστε, θα σιγοψιθυρίζουμε πάντα στο επανειδήν.
στο επανειδήν. Μπράβο, Πετρούλα.